Ευχαριστούμε τον Θεό για τα λόγια αυτά, γιατί είναι λόγια Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι προς έλεγχον, προς προτροπή και παρηγορία. Ο Θεός παρηγοράει το λαό του με το λόγο του. Και η εντολή η δική μου λέει βαρύε δεν είναι. Να τον παίρνουμε απλά το λόγο του Θεού όταν κηρύτεται από εδώ από πάνω, όποιος και να είναι. Τη στιγμή που κηρύτεται από τον Άβωνα, κάτι θέλει να μας μιλήσει, να μας προτρέψει και να μας παρηγορήσει. Στην σελίδα 945, στο θήτα κεφάλαιο, μιλάει για τον τυφλό εδώ, εκκληθείς τυφλός ο Κύριος. «Και ενώ ανεχώρη είδων, λέει, άνθρωπον τυφλών, εκγενετή. Και ρώτην αυτόν οι μαθητέ αυτού, λέγοντες ραβί, διδάσκαλοι δηλαδή, τι ήμαρτεν ούτως και οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε αυτός ημάρτησεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά δι' να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντάς με. Εωσού είναι η μέρα, έρχεται νίξ. Ότι ουδείς δύναται να εργάζεται. Ενώ σου είναι εν το κόσμο, είναι φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμεν πυλών εκ του πτίσματος και απέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, είπαγε νύφθητη στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και νύφθη και ήλθε βλέπον. Οι δε γείτονες και όσοι έβλεπον αυτόν, πρώτερον ότι ήτο τυφλός, έλεγον, δεν είναι ούτως ώστις εκάθετο και ζήτη, δηλαδή ελεμοσύνη. Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι εκείνος, έλεγον ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, πώς συνήχθησαν οι οθαλμοί σου. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμεν πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς μου και είπαγε εις την κολυμπήθρα του Σιλοάμ και νύφθητη. Αφού δε πήγε και νύφθητη ανέβλεψε. Είπε λοιπόν προς αυτόν, πως είναι εκείνος, λέγει, δεν εξεύρω. Φέρωσε αυτόν τον ποτέ τυφλόν προς τους Φαρισαίους ή το δε Σάββατον, ότι έκαμεν τον πυλόν ο Ιησούς και ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν οι ρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε και εκείνος είπε προς αυτούς, πυλόν έβαλον επί τους οφθαλμούς μου και ενήφθη και βλέπω. Έλεγον λοιπόν την εις εκ των Φαρισαίων ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάτει το Σάββατον. Αλλά ο Κύριος μας είναι Κύριος και του Σαββάτου, όλες τις ημέρες είναι ο Κύριος αδελφοί. Άλλοι έλεγαν, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλούς να κάνει τα αυτά θαύματα και ήτο σχίσμα μεταξύ τους αυτών. Λέγωσι πάλι προς τον τυφλόν, «Σι τι λέγεις περί αυτού επειδή ίνιξε τους οθλαμούς σου» και εκείνος είπεν ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός και ανέβλεψαν πως έως ότου εφώναξαν τους γονείς του αναβλέποντάς τε. Και ερώτων αυτούς λέγον ούτως είναι ο Υιός σας τον οποίο εσείς λέγεται ότι εγεννήθη τυφλός πως λοιπόν βλέπει τώρα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι γονείς αυτού και είπαν εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς δεν βλέπει τώρα δεν εξεύρωμεν. Ή τι σύνηξε τους οφαμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού θέλει λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντου τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχουν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν της ομολογήσει αυτόν Χριστόν να γίνει αποσυνάγωγος. Όπως κάνουν και τώρα στους χριστιανούς που ομολογούν, λένε την αλήθεια, αλλά τους κυνηγάνε τους χριστιανούς. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι η ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξαν λοιπόν εκ δευτέρου τον άνθρωπο,
Όστις ήτο τυφλός και είπων προς αυτόν. Δόξασον τον Θεόν, εμείς εξεύρεμεν ότι άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός. Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν εξεύρω. Ένα ξεύρω, λέει, ότι είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Είπε δε προς αυτόν πάλιν, τι σοι έκαμε, πώς ίνιξε τους οθαλμούς σου. Απεκρίθη προς αυτόν, σοι είπε, ήδη και δεν ακούσατε, γιατί πάλιν θέλετε να ακούετε, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού. Ελιδόρησαν λοιπόν αυτόν και είπον, σοι είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε το Μωυσέα είμεθα μαθητέ. Εμείς εξεύρουμε ότι προς το Μωυσή είναι λάλης ο Θεός. Τούτον όμως δεν εξεύρουμε πότε ήθε. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, εν τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστόν, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και ίνιξε μου τους οθαλμούς μου. Εξεύρουμε δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά εάν της είναι η θεοσεβής και κάμει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν εκούστη ότι ίνιξε τους οθραμούς γεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είναι το παραθεού, δεν η δύνατο να κάμει ουδέν. Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Σι εγεννήθης όλος εν αμαρτίας και σι διδάσκες ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω». Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε προς αυτόν, «Σι πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι Κύριε δεν απιστεύσω εις αυτόν». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος είναι. Ο δε είπε, πιστεύω Κύριε και προσκεκίνησε αυτόν». Και είπε ο Ιησούς, «Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμο, τούτον δια να βλέπω σε οι μη βλέποντες και να γίνω σε τυφλοί οι βλέποντες». Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού. Και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί». Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τυφλοί, δεν ήθελετε έχει αμαρτίαν. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπετε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ένα άλλο σημείο λέει, «Τυφλός μπορεί να οδηγήσει τυφλό». Και οι δύο θα πέσουν στον αφεδρόνα. Τυφλός. Ο Κύριος είναι το φως, αδελφοί. Ήρθε στον κόσμο και έδωσε το φως. Έδωσε το Ευαγγέλιο. Το χαρμόσυνο άγγελμα. Η καλή αγγελία. Να πιστέψουμε, να μείνουμε αδελφοί στον Κύριο και θα πάμε έστω και σιγά σιγά και κούτσα κούτσα θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Αμήν.